στι 4 Μαου, η Εκκλησία μα τιμά την μνήμη τη Αγία Πελαγία. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Κατοικούσε στη Ρώμη, αλλά η καταγωγή τη ήταν από την Ταρσό τη Κλικία. Τότε αυτοκράτορας Αυτοκράτορα ήταν ο Διοκλητιανό και η Ρώμη εξακολουθούσε να είναι η ακρόπολη τη Ιδωλολατρεία. Αλλά και η παρουσία τη χριστιανική θρησκεία ήταν αισθητή. Η πελαγία λοιπόν είδε σε όραμα έναν επίσκοπο που την παρακαλούσε να τη βαπτίσει. Όταν ξύπνησε πήρε άδεια από τη μητέρα της με πρόσημο ότι θα πάει στην τροφό της. Αλλά αυτή πήγε στην τότε, στον τότε επίσκοπο Ρώμης και βαπτίστηκε χριστιανή. Η χαρά της ήταν ανεκλάλητη. Αλλά αφού παρέδωσε την πολυτελή της ενδυμασία στον επίσκοπο για να την πουλήσει και να διαθέσει τα χρήματα στους στοχούς, ντύθηκε τη στολή του Αγίου Βαπτίσματος και έπειτα πήγε στην τροφό της. Αυτή μόλις την είδε, εξεμάνει και την έδιωξε. Η παραγία αποφάσισε τότε να πάει στη μητέρα της, ελπίζοντας τη μετρική της στοργή. Όταν όμως την είδε η μητέρα της με αυτά τα ρούχα, αναστατώθηκε. Με δάκρυα πολλά την οικέτευε να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. Η πελαγία λυπήθηκε, αλλά στάθηκε αμετακίνητη στη φρόνησή της. Αυτό μόλις το έμαθε ο γιος του Διοκλητιανού, που ήταν αραβωνιαστικός της πελαγίας, από τη λύπη του αυτοκτόνησε. Ο Διοκλητιανός δεν άργησε να ανακαλύψει ότι η αιτία της αυτοκτονίας του γιού του ήταν η παλαγία. Γι' αυτό και δεν δίστασε να τη θανατώσει μέσα σε ένα χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Έτσι η καλυπάρθενος πελαγία αξιώθηκε να συναντήσει το λυτρωτή και νυμφίο της Χριστό.